Πού πηγαίνουμε, Βάλια? Πάμε να δούμε μια πολύ σημαντική έρευνα που αφορά το παιδί αναφορικά με τις συνέπειες της πανδημίας, ναι, και κυρίως της καραντίνας όσον αφορά την χολυστερίνη. Έτσι. Υπήρξε μια έρευνα που έγινε σε 1.000 παιδιά στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Την, ναι, παρουσίασε η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου στο 33ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε. 1 στα 10 παιδιά λοιπόν με χολυστερίνη, αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, την περίοδο της καραντίνας, και είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Με υψηλή χολυστερίνη πριν από την καραντίνα, 5,9%, και με υψηλή χολυστερίνη μετά την καραντίνα, 10%. Συνεχίζουμε με την έρευνα της παιδιατρικής κλινικής. Οριακές τιμές χολυστερίνης στα παιδιά, δηλαδή οι τιμές που είναι στα ανώτερα επιτρεπτά όρια. 7,5% πριν την καραντίνα, 12%. Βλέπουμε και εδώ μια σημαντική αύξηση στην διάρκεια της καραντίνας. Προχωράμε λοιπόν στον επόμενο πίνακά μας. Κακή χολυστερίνη, LDL λεγόμενη, στα παιδιά. 4,9% πριν την καραντίνα, 7,2% στη διάρκεια της καραντίνας. Και πάμε να δούμε για τις μεγάλες τιμές της χολυστερίνης, κυρίως στα κορίτσια 9-13 ετών προεφηβεία, και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές στις τιμές. Και οι μεγάλες τιμές σε τριγλικερίδια, κυρίως σε αγόρια 9-13 ετών. Επαναλαμβάνω, είναι έρευνα της παιδιατρικής κλινικής, αποδείγμα 1.000 παιδιών. Και πάνω κάτω αποτυπώνει και το γενικότερο σκηνικό σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένα δείγμα είναι εκεί από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε με το συγκεκριμένο θέμα, δίνουμε συνέχεια και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Κατσουράκη, η οποία είναι παιδίατρος, νεογνωλόγος, επιμελήτρια της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Κυρία Κατσουράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάνω κάτω μία από τις επιπτώσεις της καραντίνας και της πανδημίας, αυτή τη φορά στην υγεία μικρών παιδιών. Σίγουρα η πανδημία έχει επηρεάσει όλους τους τομείς παιδιών και εφήβων, τόσο στο κομμάτι το συναισθηματικό, το ψυχικό, αλλά και το σωματικό. Θα πρέπει λοιπόν να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις μεταβολές, οι οποίες θα φανούν και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακρυπρόθεσμα. Και στόχος της παιδιατρικής κοινότητας και της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας είναι να βοηθήσει να προληφθούν μακρυπρόθεσμες επιπτώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αθυρωμάτωση είναι μια πολυπαραγωγική νόσος, φλεγμονώδης νόσος, η οποία ξεκινάει να δίνει τα πρώτα σημάδια στις αρτηρίες ήδη από την εφηβική ηλικία. Επομένως, τα υψηλά επίπεδα χολυστερόλη σίγουρα ανησυχούν και σίγουρα θέλουν δράσεις έτσι ώστε να προληφθούν ασθένειες της ενήλικου ζωής. Είναι η κακή διατροφή που προκαλεί, σωστά. Πού οφείλεται. Είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα. Σίγουρα ο περιορισμός του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους, οι σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, η διαφοροποίηση της ποιότητας και της ποσότητας της διατροφής κατά τη διάρκεια της καραντίνας οδήγησαν ενδεχομένως, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, σε αυτή τη διαφοροποίηση και στα υψηλά επίπεδα χολυστερόλης που παρατηρήσαμε στο αρκετά μεγάλο δείγμα, οφείλω να ομολογήσω, που είχαμε στο νοσοκομείο μας. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο από τα αποτελέσματα της έρευνας? Αυτό που μας ανησυχεί είναι καταρχήν ότι η κακή χολυστερίνη, η LDL, η καλούμενη και κακή χολυστερίνη, ήδη έχει αυξηθεί κατά 8 μονάδες ο μέσος όρος της. Ιδιαίτερα τα κορίτσια εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας 9-13 είχαν μια πολύ σημαντική αύξηση. Ναι. Ο συνολικός αριθμός ο μέσος όρος της χολυστερίνης αυξήθηκε κατά περίπου 7,5 μονάδες, συνολικά συγκρινόμενος πριν και μετά. Επίσης, τα φυσιολογικά επίπεδα χολυστερίνης στο διάστημα πριν την καραντίνα ανέρχονταν στο 75%, ενώ μετά δεν ξεπερνούσαν το 63%. Μάλιστα. Όπως προείπατε, κυρία Μπούη, το ποσοστό της υψηλής χολυστερίνης, δηλαδή άνω του 130, αυξήθηκε από 6 σε 10%. Δηλαδή 1 στα 10 παιδιά εμφανίζει πλέον πρόβλημα με τη χολυστερίνη του. Και οι γονείς από εδώ και στο εξής. Και πόσο εύκολα φεύγει αυτή η κατάσταση. Ναι, ναι. Αυτή η κατάσταση, βασικά θελήσαμε να έχουμε μια ξεκάθαρη και σαφή εικόνα της υγείας των παιδιών, γιατί ξέρετε πολύ καλά με τον εγκλισμό και την καραντίνα, τα παιδιά δεν επισκέπτονταν τον παιδίατρο και επομένως δεν μπορούσαμε να παρακολουθούμε. Δεν χρειάζεται πανικός σε καμία περίπτωση. Χρειάζονται όμως δράσεις έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η όλη κατάσταση. Σίγουρα η άθληση, μάλιστα από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προτείνεται στα παιδιά 5 έως 17 ετών εφόσον δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη. Διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, ψάρια. Η διατήρηση ιδανικού βάρου σώματος. Και τέλος, φυσικά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η αποφυγή του καπνίσματος. Αυτό θα θέσει τις βάσεις έτσι ώστε να έχουμε έναν υγιή ενήλικα. Και σίγουρα τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την έρευνά σας και τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε δεν αφορούν μόνο την Κρήτη, φαντάζομαι. Όχι. Μόνο παιδιά της Κρήτης ή του Αγίου Νικολάου. Όχι, βέβαια, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Στην Ελλάδα, ένα περίπου 20% των παιδιών έχουν αυξημένη χολυστερόλη, το οποίο διπλασιάζεται και γίνεται 40% στα παχύσαρκα παιδιά. Επομένως, κύριο μέλημα παιδιών, γονιών, κηδεμόνων, δασκάλων, παιδιατρικής κοινότητας είναι να διατηρήσουμε ένα ιδανικό βάρος στα παιδιά και στους εφήβους μας, να τους δώσουμε εκείνα τα εχέγγυα και την ευκαιρία να έχουν μια υγιεινή διατροφή, να αθληθούν και φυσικά να μην πλησιάζουν ποτέ το τσιγάρο. Και φυσικά να ευχηθούμε να μην ξαναυπάρξουν έτσι περίοδοι καραντίνας και να μην αναγκαστούν και τα παιδιά με πολύμηνες παραμονές μέσα στο σπίτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη διατροφή. Ακριβώς. Και για την ψυχική τους υγεία, φυσικά. Βέβαια, απλώς να πω ότι δεν χρειάζεται να γίνεται έλεγχος σε όλα τα παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι συστάσεις της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας είναι σαφείς. Ουσιαστικά, έλεγχος χολυστερόλης γίνεται σε όλα τα παιδιά μόνο στην ηλικία 9 έως 11 ετών. Μάλιστα. 2 έως 8 ετών ο έλεγχος είναι συγκεκριμένος, όπου υπάρχουν ενδείξεις, και 12 έως 16 επίσης όταν υπάρχουν ενδείξεις. Κυρία Κατσουράκη, βέβαια. Ο γιατρός είναι αυτός που θα μας δώσει την ενδείξη. Ακριβώς, είναι ο σύμβουλός μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.